Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχήν και εγώ τη Βόρεια για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Είχα ετοιμάσει μία παρουσίαση, δεν ξέρω πόσο σκόπιμο να τη δείξω όλη, γιατί άκουσα τόσα πολλά και πήρα τόσα ρεθίσματα και θα προσπαθήσω λίγο να ανταποκριθώ σε αυτά που υπόθηκαν. Και θα αρχίσω με μια πάσα από τον κύριο Υπουργό που αναφέρθηκε στις κακές πρακτικές που πρέπει να τις διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο και στη βαθμολογία που πρέπει να βάζουμε στους καλούς ή στους κακούς μαθητές. Λοιπόν, θα τολμήσω να πω ότι, και υποθέτω θα συμφωνήσει και ο κύριος Βούγιας, ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι περισσότερες κυβερνήσεις, για να μην τις απαξιώσω όλες, θα έπρεπε να πάρουν κάτω από τη βάση και αρκετά κάτω από τη βάση στο θέμα του σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των συγγενειακών προβλημάτων της πόλης μας. Και θα έλεγα ότι μία-δύο ίσως κυβερνήσεις θα έπρεπε να πάρουν κοντά στη βάση ή λίγο πάνω από τη βάση. Λοιπόν, θα τολμήσω να πω για άλλη μια φορά ότι η παρούσα κυβέρνηση με τον παρόντα υπουργό παίρνει πάνω από τη βάση σε αποφάσεις στρατηγικής φύσεως, όπως είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός σε επίπεδο χώρας και όπως είναι κάποιοι στόχοι που έχει βάλει για τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, αυτά δεν είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά σίγουρα δεν παίρνει κατά την άποψή μου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, πάνω από τη βάση σε κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, αυτά που ζούμε δηλαδή, που προφανώς δεν μπορεί να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, θα έβαζα πάνω από τη βάση στην προσπάθεια που έχει γίνει από την Αττικό Μετρό για τη συνέχιση του έργου και την απεμπλοκή του επί τόσα χρόνια. Εδώ θα πρέπει να πούμε, και πάντα μιλάω εκτός κειμένου, ότι στην Θεσσαλονίκη έχουμε έναν κύκλο χαμένων ευκαιριών, όπως το λέω, και όλα τα έργα που έχουν ξεκινήσει έχουν βαλτώσει. Το μετρό έπρεπε να τελειώσει το 12, θα τελειώσει πρακτικά μετά 8 χρόνια. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχουμε την επιβατική ζήτηση που θα είχαμε μετά 8 χρόνια λειτουργίας και αν στο μεταξύ θα γίνει ήδη η πρώτη επέκταση και αν πάμε και σε επόμενες επεκτάσεις, όπως ξέρει πολύ καλά η Αττικό Μετρό, η αρμόδια υπηρεσία, θα έχουμε πρόβλημα χωρητικότητας στο κέντρο της πόλης. Άρα λοιπόν, εδώ κανείς πρέπει να δει μέσα από μία ολοκληρωμένη θεώρηση εάν μία παράλληλη, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική γραμμή τραμ θα μπορούσε να βοηθήσει ή όχι και θα είχε νόημα. Αυτά όμως όλα, όπως υπόθηκε επανειλημμένα, πολλά από αυτά που υπόθηκαν είναι σωστά και τα επικροτώ και ορισμένα είναι λάθος. Δεν μένω σε αυτό, αλλά ακούστηκαν σωστά πράγματα που δεν θέλω να τα ξαναπώ. Όπως το ότι προσπαθούμε με 18 ετών στοιχεία από το 2000 να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν γίνεται. Μιλάμε οι συγκοινωνιολόγοι και ο Σύλλογος και οι πανεπιστημιακοί εδώ και πόσα χρόνια ότι πρέπει να γίνει νέα διευρυμένη μελέτη κοινωνικού σχεδιασμού στη διευρυμένη περιοχή Θεσσαλονίκης. Ανταυτού έχουμε μικρές αποσπασματικές προσπάθειες, όπως είναι όλη η ιστορία σε αυτή την πόλη, αποσπασματικές προσπάθειες σε ένα δήμο, στο κεντρικό δήμο, σε άλλους δήμους, χωρίς ενιαίο σχεδιασμό. Λοιπόν, η παρουσίασή μου είναι με μια άλλη ματιά, είναι δυνατόν. Και αυτό που ξεκίνησα να βάζω στην πρώτη διαφάνεια είναι ότι ζητείτε ένα όραμα για τη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που ακούστηκαν και από τον κύριο Υπουργό και από την κυρία Υπουργό και από την κυρία Πατουλίδου και από άλλους το θέμα του οράματος, γιατί είναι πολύ βασικό. Αναφερθήκαμε στα ΣΒΑΚ, στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχουν όλα ένα όραμα. Έχουν ένα όραμα για το Δήμο τους, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες. Έχουμε όραμα για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το ΣΑΣΤ το 2010, που είχα την τιμή να προεδρεύω τότε, να κάνει μια προσπάθεια για ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για τις δημόσιες συγκοινωνίες, όχι για όλα τα άλλα, γιατί δεν ήταν δουλειά του, σαν ομπρέλα, το οποίο έβαλε ένα όραμα, τέλος πάντων δεν με εκφράζει πλήρως, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλά οράματα τα οποία δεν συγκλίνουν κατά ανάγκη. Πρέπει κάποια στιγμή
να έχουμε ένα όρμα που συγκλίνει σε όλη τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης. Κακές πρακτικές, κύριε Υπουργέ, διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο και έχουμε πολλές από αυτές. Να μιλήσουμε για την, όπως είπαμε, για το μετρό, για την υποθαλάσσια, για την εξωτερική περιφερειακή. Λοιπόν, και να πω ότι για μένα το μεγάλο φταίξιμο είναι ο σφιχτός εναγκαλισμός της εκάστοτε κυβέρνησης σε αυτούς τους φορείς οι οποίοι υποτίθεται πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό και την επίλυση των προβλημάτων. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραμαλή ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια, δεν πρέπει να αλλάζουν σαν τα πουκάμισα οι επικεφαλής των διοικήσεων, των φορέων, ΟΣΕ, θατικό μετρό κλπ. Αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια και η πολιτική μπορεί να εκφράζεται μέσα από τον πρόεδρο, αλλά η λειτουργία πρέπει να γίνεται μέσα από ένα διευθύνοντα σύμβουλο με συνέχεια και συνέπεια. Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτή την κατάσταση, κάποια έργα θα είχαν προχωρήσει και θα είχαν γίνει σωστά. Καλές πρακτικές διδάσκουμε επίσης στο Πανεπιστήμιο, γιατί μετέχουμε σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά έργα, το ξέρουν όσοι είναι στα πράγματα, και παίρνουμε τις καλές πρακτικές και τις κακές πρακτικές και τέτοιες προσπαθήσαμε να βάλουμε όπου μπορέσαμε. Και εγώ θα διαφωνήσω με τον Υπουργό ότι το ΣΑΣ πρέπει να απαξιωθεί, όχι επειδή συμμετείχα προσωπικά, αλλά θα ήθελα να πω ότι προσπάθειες έκανε και ο προηγούμενος από μένα, ο κύριος Τόσκας, και εγώ προσωπικά, και ο επόμενος από μένα, ο κύριος Παλαιστής. Και προφανώς η αναβάθμιση, η μετατροπή του ΣΑΣ σε ΟΣΕΘ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι κάτι που όλοι το θέλαμε και το επιδιώκαμε. Άρα λοιπόν σε αυτό αναγνωρίζω την ύπαρξη μια συνέχεια η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Αλλά πρέπει πραγματικά ο ΟΣΕΘ να μπορέσει να κάνει το έργο του σαν ένας φορέας για την πόλη. Είναι πολύ καλό ότι τα στελέχη που είχαν μείνει εκτός γιατί δεν είχαν την ιδιότητα του εργαζομένου στην ουσία, ήταν εξωτερικοί μόνο συνεργάτες, έχουν ενταχθεί μέσα. Είναι πολύ καλό αυτό, αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να παίρνουν χρόνο. Πρέπει να γίνονται ή δυνατόν μέσα σε μία μέρα, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε χρόνο. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε 6 λέξεις κλειδιά. Καθορισμό στόχων για την πόλη. Χαίρομαι πολύ που και η κυρία Νατοπούλου που μίλησε πρώτη και ο Υπουργός και οι περισσότεροι ομιλητές αναφέρθηκαν στον καθορισμό στόχων. Στοχοθεσία. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, είναι λίγο αφηρημένο και αόριστο και πρέπει να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Στρατηγικός σχεδιασμός, αξιοκρατική στελέχωση, συνεργασία φορέων που δυστυχώς αλλού υπάρχει, αλλού δεν υπάρχει, αξιολόγηση και λογοδοσία και σωστή διακυβέρνηση. Καθορισμός στόχων. Δεν θα τα πω όλα, θα πω πολύ λίγα πράγματα. Αυτό είναι, το ξέρετε, η βιώσιμη κινητικότητα. Πρέπει να δούμε και την οικονομία και την κοινωνία και το περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Πάντα ξεχνάμε κάτι, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα και αυτά θέλουν μακροχρόνιο σχεδιασμό και συνέπεια. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και καθορισμένοι. Για τις δημόσιες κοινωνίες, για παράδειγμα, ξέρουμε σήμερα ποιο είναι το έργο το οποίο προσφέρεται από τον ΟΑΣΤ, στην κατάσταση που είναι βέβαια χωρίς στόλο κλπ. Κάποτε έκανε 44-46 εκατομμύρια χιλιόμετρα το χρόνο. Κατά την άποψή μου, έπρεπε αυτά να είναι κοντά στα 60 για να ικανοποιείται πλήρως το επιβατικό κοινό με σωστό επίπεδο υπηρεσιών. Στην Πολώνια, που είναι μια πόλη ίδιου μεγέθους με εμάς, έχουν 1.000 λεωφορεία, μόνο λεωφορεία. Εμείς είχαμε 620 που δουλεύανε κάποτε, 540, μειωθήκαν, γιατί δεν αντικαθίστανται, γιατί υπήρχε κρίση, γιατί υπήρχε αμφιβολία τι θα γίνει αύριο, γιατί δίνονταν παρατάσεις, αντί να έχουμε λεωφορεία 8 και 10 ετών, όπως όλη η Ευρώπη έχουμε 20 και 18 ετών. Και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βρέθηκαν πόροι για την αντικατάσταση των λεωφορείων. Το σύστημά μας με το μετρό δεν θα χρειαστεί προφανώς 600 λεωφορεία ή 1.000, θα χρειαστεί λιγότερα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί ειδικού τύπου λεωφορεία για μικρές γραμμές, για τροφοδοτικές γραμμές κλπ. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία ακούω ότι γίνεται, αλλά θεωρώ ότι γίνεται κάπως ίσως βιαστικά. Η άποψή μου είναι ότι αυτού του είδους οι μελέτες και οι θεωρήσεις θέλουν χρόνο και στοιχεία. Και ευτυχώς
λαμβάνει πλέον ο ΣΕΘ στοιχεία από τον ΟΑΣ, διότι παλιά επί εποχής μου δεν τα έλαμβανε. Ήταν όλα εγκρυπτό. Όπως επίσης εγκρυπτό πρέπει να πω ότι ήταν και η όλη μελέτη της υποθαλάσσιας αρτηρίας, όπου δεν ήξερε η πόλη τι γινόταν. Το Υπουργείο αποφάσισε από κάτω αν θα γίνει αυτός ο μονόδρομος ή ο άλλος ο μονόδρομος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνονται σήμερα και από εδώ και πέρα. Πρέπει να έχουμε μια άλλη κουλτούρα αντιμετώπισης των πραγμάτων και πρέπει αυτό να το επιβάλλουν, κατά την άποψή μου, οι δήμαρχοι, πρέπει να το επιβάλλουν οι φορείς τοπικοί και πρέπει να το υποστηρίζει και να το επιβάλλει, αν θέλετε, και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση να μην εναγκαλίζει τους τεχνοκρατικά, τουλάχιστον τους τοπικούς φορείς. Στρατηγικό σχεδιασμός, τα είπαμε, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι όσο δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται και σχεδιάζει σε αυτή την πόλη, δεν υπάρχουν μηχανισμοί συλλογής, συνεχούς συλλογής δεδομένων και στοιχείων στο πεδίο και από έρευνες και οτιδήποτε, καλούμεθα κάθε φορά μέσα από μία μελέτη την οποία πασχίζει να χρηματοδοτήσει ένας Δήμος να καλύψουμε πολλαπλάσιες ανάγκες. Και ξοδεύουμε το 70-80% της προσπάθειας συλλογής στοιχείων και το κόστος στις συλλογής στοιχείων, ενώ θα έπρεπε αυτά να γίνονται αυτόματα. Είμαστε η μόνη χώρα, ίσως στην Ευρώπη, που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να πηγαίνει ο μελετητής και να μην μπορεί να πάει ο μελετητής και να πάρει σε ένα φάκελο μέσα σε μία ώρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα τέλος πάντων, όλο το πακέτο των δεδομένων για να κάνει τη δουλειά του. Και ουσιαστικά, μέχρι να τελειώσει να κάνει η μελέτη, τα στοιχεία έχουν αλλάξει και διάφορα τέτοια ζητήματα καταλαβαίνετε. Επίσης, αυτή τη στιγμή δαπανώνται πολλά χρήματα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος κάνει το ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βεβαίωσης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης και βεβαίως δεν μπορεί, αν δεν κάνει έρευνα σε όλη την περιοχή, να προχωρήσει το σχέδιο. Το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος Αμπελοκήπων, το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος Καλαμαριάς. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή μία έρευνα σε μητροπολιτικό επίπεδο τα οποία να τα χρησιμοποιούν όλοι και θα πρότεινα για κάτι άλλο. Το είχα προτείνει αυτό το πράγμα προσωπικά πριν 18 χρόνια στον κύριο Λυκούργο Σακελάρη, τότε πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού, ή 25 χρόνια, δεν θυμάμαι. Να δημιουργηθεί, να νομοθετηθεί η υποχρέωση όλων των Δήμων να χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα, τις ίδιες προδιαγραφές, τα ίδια εργαλεία, τα οποία θα τα έχει ο ΣΕΘ ή όποιος τα έχει, δεν έχει σημασία, η Μητροπολιτική, το Πανεπιστήμιο, το ΙΜΕΤ, δεν έχει σημασία ποιος θα τα έχει, να τα έχει κάποιος ο οποίος θα είναι το σημείο αναφοράς και όλοι να πηγαίνουν εκεί, να τα παίρνουν, να τα δίνουν και να είναι υποχρεωμένοι να δίνουν τα αποτελέσματα εκεί μέσα. Και να έχουμε πλέον ανοιχτά δεδομένα, όχι κλειστά δεδομένα. Λοιπόν, σήμερα την εποχή που όλα είναι ελεύθερα, εμείς παρακαλάμε και βάζουμε το ρουσφέτη για να πάρουμε στοιχεία και δεδομένα. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και με την Ελστάτ. Τα δίνει η Ελστάτ, αλλά θες μια διαδικασία 3-4 μηνών. Εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα και τέτοια, τα οποία παίρνουν χρόνο. Λοιπόν, αξιοκρατική στελέχωση, δεν χρειάζεται να πω, το ξέρετε. Δύσκολα σήμερα έρχονται άξια στελέχη να πάρουν θέσεις ευθύνης, διότι παίζει ρόλο όχι μόνο η δομή, παίζει ρόλο και το πρόσωπο που είναι στην κεφαλή. Και το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Συνεργασία φορέων. Λοιπόν, δεν υπάρχει κουλτούρα σήμερα δυστυχώς για συνεργασία φορέων. Τα πράγματα βελτιώνονται πρέπει να πω, όπως τα βλέπω τόσα χρόνια. Απροθυμία υπάρχει συνεργασίας γενικώς. Υπάρχουν διαφοροποιημένες στοχεύσεις και προτεραιότητες και θα έλεγα ότι ένας Δήμος έχει άγνοια τι κάνει ο διπλανός ή ένας φορέας έχει άγνοια τι κάνει ένας τρίτος. Αυτή τη στιγμή ο ΣΕ ή η ΟΣΕ κάνει, ας πούμε, μελέτη προαστιακού. Υπάρχει το City Train. Υπάρχει μελέτη από εδώ, υπάρχει μελέτη από εκεί. Δεν ξέρω, αυτά δεν θα έπρεπε να είναι κάτω από μια ομπρέλα. Εν τέλει, αφού όλα έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και τις δημόσιες κοινωνίες. Θα έπρεπε να είναι κάτω από την ομπρέλα του ΟΣΕ για μένα. Ναι, είναι. Ωραία. Μπορεί να κάνω λάθος, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Όχι, και σε πρακτικό είναι. Λοιπόν, υπάρχει ακόμη
παρότι έχουν γίνει πολλά βήματα βελτίωσης, υπάρχει ένα πρόβλημα στο νομοθετικό και στο σύστημα, στην νομοθεσία. Για παράδειγμα, σκεφτόμασταν, δεν ξέρω, έχει ασχοληθεί κανείς με λεωφορείο για να δείτε πόσα χρόνια θέλει να γίνει μια λεωφορείο λωρίδα. Εγώ. Προφανώς. Λοιπόν, γίνονται προσπάθειες. Ναι. Γίνονται προσπάθειες κατά καιρούς, αλλά πάντα υπάρχει και κάποιο πρόβλημα. Άλλη άποψη έχει Αθήνα, άλλη άποψη έχει Θεσσαλονίκη, άλλη άποψη έχουν άλλοι δήμοι, γιατί προφανώς αυτό αφορά όλη την επικράτεια. Και υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα, λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας και άλλα θέματα, οι νέες τεχνολογίες που έρχονται και μας αλλάζουν την καθημερινότητα. Λέμε το Mobility as a Service. Είμαστε νομικά έτοιμοι να το... Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί κάτι τελευταία. Είμαστε νομικά έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Αυτές είναι οι προκλήσεις οι οποίες πρέπει να μπουν μέσα στο σχεδιασμό και στη δυνατότητα την επιχειρηματική όλων των εμπλεκομένων φορέων. Και βεβαίως θα πω κάποια πράγματα απλά. Πρέπει να υπάρχουν θεσμοθέτηση δικτών σε πολλά επίπεδα και στις δημόσιες κοινωνίες. Για παράδειγμα, δείκτες επίδοσης, benchmarking, όλα αυτά τα εφαρμόζουν όλοι, δεν τα εφαρμόζουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μπω σε τεχνικά θέματα. Αξιολόγηση και λογοδοσία, καταλαβαίνετε, είναι πιο πολύ πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής, αλλά φαίνεται ότι επηρεάζει πάρα πολύ και τις δημόσιες κοινωνίες και το συγκοινωνιακό μας σύστημα. Απαιτείται προφανώς στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ρεαλιστικός των φορέων δημοσίων συγκοινωνιών, παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι γνώσεις και υπάρχει και το προσωπικό και υπάρχει πολύ αξιόλογο προσωπικό σε αυτή την πόλη. Τόσα χρόνια βγάζουμε επιστήμονες, θα έλεγα, υψηλού επίπεδου, οι οποίοι κάποιοι διαπρέπουν στο εξωτερικό με μεταπτυχιακά. Υπάρχει το Ινστιτούτο. Υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι δίνουν τις προϋποθέσεις για να έχουμε κάτι σωστό σε αυτήν την πόλη, αλλά τελικά δεν το καταφέραμε μέχρι σήμερα. Και το θέμα της διακυβέρνησης, πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη έχουμε διασπορά αρμοδιοτήτων, αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, κενά κάποιων αρμοδιοτήτων. Αυτά είναι θέματα βεβαίως του Υπουργείου και των φορέων να τα λύσουν. Και του νομοθετικού οργάνου. Αναφέρθηκα εδώ στις λεωφορολωρίδες, ευέλικτα συστήματα μεταφορών. Απάλληψη, όπως είπαμε, αλληλοεπικαλύψεων, να μην σας κουράζω. Και κάποιες προτάσεις. Δεν θέλω να μπω στην λογική να κάνουμε αυτό το έργο ή να κάνουμε το άλλο, γιατί αυτό προκύπτει μέσα από μια επιστημονική θεώρηση, μέσα από τις κατάλληλες μελέτες και μέσα από μια διαδικασία σχεδιασμού. Εγώ σίγουρα είμαι υπέρ της άμεσης προώθησης επενδύσεων σε υποδομές και σε οχήματα και εξοπλισμό και χάρηκα που το άκουσα ότι αυτά προχωρούν. Άμεση υλοποίηση του ευφυΐου συστήματος, το οποίο επίσης άκουσα ότι προχωράει. Άμεση εισαγωγή σύγχρονων τεχνικών συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων, benchmarking στις δημόσιες συγκοινωνίες, για να δούμε πόσο απέχουμε από αυτό που είχαμε ή πόσο απέχουμε από αυτό που πρέπει να έχουμε. Άμεση εισαγωγή του προτύπου ποιότητας, το οποίο είναι υποχρέωση από το 2014 και μετά να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, έρευνες ικανοποίησης των χρηστών σε σύγκριση με τους δείκτες επίδοσης και απόδοσης του συστήματος. Αναβάθμιση των στάσεων, το οποίο είναι ένα τραγικό θέμα. Ένα τραγικό θέμα. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, βλέπετε καταστροφές, το ένα το άλλο. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από εταιρείες για να βάλουν διαφημίσεις, γιατί υπήρχε κρίση, όλα αυτά. Ναι, το ξέρω ότι είναι ο Δήμος, το ξέρω ότι είναι ο Δήμος, αλλά θέλω να πω, ο Δήμος είναι γιατί έτσι είναι θεσμοθετημένο. Μπορεί όμως να αλλάξει αν υπάρχει άλλη καλύτερη επιλογή. Για τους δείκτες που είπατε, εσείς είχατε πρόβλημα για να μπορείτε να παράγετε αξιόπιστους δείκτες. Εμείς ζητούσαμε ένα διάστημα. Μας τους δώσανε. Μετά έπεσε μαύρο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Παίρναμε κάθε χρόνο σε χαρτί
και σε Excel κάποια στοιχεία τα οποία λόγω του συστήματος τηλεματικής ήταν αρκετά αναλυτικά και τα επεξεργαζόμασταν. Αλλά από κάποια στιγμή σταμάτησε και αυτό. Ναι, λοιπόν, άμεση διαμόρφωση σχεδίου για τη λειτουργία του σημερινού ΟΑΣΤ, αυτό που υπόθηκε και τις αυριανές σας σύστημες, σύγχρονες μορφές διοίκησης. Αυτό που θέλω να πω, θέλω να το τονίσω, είναι ότι σε αυτά τα θέματα δεν αρκεί μόνο η πολιτική απόφαση ή, ξέρω εγώ, η ομόφωνη άποψη των τοπικών φορέων. Ένας φορέας δημοσίων συγκοινωνιών για να λειτουργήσει αποτελεσματικά με σύγχρονες τεχνικές θέλει γνώση, θέλει στελέχη, θέλει εμπειρία και θέλει χρόνο, θέλει να οριμάσει. Ο ΟΑΣΤ, με όλα τα στραβά που είχε, αυτό το είχε πετύχει και έκανε μετά από τόσα χρόνια και μπορούσε και δούλευε ικανοποιητικά. Μιλάω τις καλές εποχές, κρατικοδίαιτος βεβαίως. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Επιμένω, θέλει χρόνο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε όλοι. Ότι δεν θα δούμε, θα δούμε βελτιώσεις, εάν γίνουν όλα αυτά που λέγονται, αλλά δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε Βερολίνο ή ξέρω εγώ τι άλλο, μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Μακάρι να το πετύχουμε, αλλά δεν το βλέπω. Εγώ θα έκανα μια τολμηρή πρόταση. Επειδή οι Δήμοι και ειδικά οι Δυτικοί διαμαρτύρονται και δικαίως ότι δεν έχουν καλή εξυπηρέτηση, εγώ θα ήμουν υπέρ της γερεύνησης, θα έλεγα καταρχήν, ενός φορέα εκτελεστικού διαδημοτικής κοινωνίας, ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με την μελλοντική ΕΣΥΘ. Αυτό είναι βέβαια θέμα μελέτης, θέμα διερεύνησης, θέμα πολιτικής βούλησης. Λοιπόν, αλλά μπορεί αυτό να γίνει ένα μεικτό σχήμα, οι δυνατότητες υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να δουλεύει με τον τρόπο που απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Δημοσίων Συγκοινωνιών. Θα πρέπει να υπάρχει υποδομή και τα στελέχη για να γίνεται ό,τι θα γίνεται στην ΕΣΥΘ, να γίνεται και εκεί, αλλά είναι μια λύση την οποία, η οποία εξεταζόταν σε παλιότερες εποχές. Ίσως δεν χρειάζεται πλέον, αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως αγορά χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Άκουσα πολύ με χαρά ότι είναι ηλεκτρικά και αερίου. Βεβαίως τα ηλεκτρικά πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν περίπου διπλάσια αξία. Έτσι, ναι. Αλλά και τριπλάσιο χρόνο ζωής. Ναι, αλλά πρέπει να επιληθούν και κάποια άλλα προβλήματα, τα οποία σε μια τριετία θα έχουν βέβαια υποθέτω επιληθεί ενώ επιστημονικά. Αντί επιλόγου, θα πω κάτι που είχα πει σε μια άλλη παρουσίασή μου παλαιότερα, ουσιαστικά την αντέγραψα και την επικαιροποίησα. Βιώσιμη πόλη και ανάπτυξη μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών, που καλώς στη Θεσσαλονίκη έχει την ραχοκοκαλιά του στο μετρό. Και το μετρό θα επεκτείνεται και θα βελτιώνεται. Αυτή είναι η μοίρα ενός μετρό. Και οι δημόσιες, η τηλεφορία θα συμπληρώνουν προφανώς εκεί όπου δεν μπορεί να πάει το μετρό. Απαιτείται, όπως είπαμε, η εκπόνηση μιας νέας μελέτης ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Και να πω εδώ ότι εάν δεν βρεθούν στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στο πολεοδομικό συγκρότημα, αναοικοδομικό τετράγωνο, job positions, πώς λένε, που να ξέρουμε τι μετακινήσεις έλκουν και τι προβλήματα δημιουργούν, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κανένα καλό ΣΒΑΚ και καμιά καλή μελέτη συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Αυτό το έχει κάνει μόνο η Αθήνα το 1996, στην μελέτη ανάπτυξη μετρό. Εδώ δυστυχώς δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Και έχει κόστος και θέλει χρόνο. Εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα. Διότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει μέσα στην κρίση, έχουν αλλάξει. Μιλάμε λίγο, υποτίθεται, με τη σκοπιά του πανεπιστημιακού. Λοιπόν, εξειδικευμένες μελέτες, τα είπαμε αυτά, και οι τοπικοί φορείς, όπως είπαμε, να συνεργαστούν. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό όραμα, το κάνω πολύ απλά, να θέλουμε να είναι η Θεσσαλονίκη μια πόλη όπου θέλουμε να ζούμε και δεν μας κάνει να θέλουμε να φύγουμε για να ησυχάσουμε. Να θέλουμε να μείνουμε εδώ μέσα. Για μένα αυτό είναι το όραμα. Σας ευχαριστώ.